Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή της νέας τηλεοπτικής σεζόν του Ό,τι κόσμος μπαμπά, σήμερα Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου. Από σήμερα δίνουμε ραντεβού κάθε Παρασκευή βράδυ στις 10, συντροφιά με εκλεκτούς καλεσμένους, για να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε τη διεθνή επικαιρότητα και πώς αυτή μας επηρεάζει. Όπως κάθε φορά, θα ξεκινήσω με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται μετά από καιρό το Βερολίνο. Η επίσκεψη αυτή έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς ο Ερντογάν θα επιχειρήσει μια επανεκκίνηση της πολύτιμης για την Τουρκία σχέσης με τη Γερμανία και ευρύτερα με την Ευρώπη μετά από μια πολύ δύσκολη διετία. Ωστόσο, η όποια ευρωτουρκική προσέγγιση έχει τα όρια της, αφού η υποχώρηση της δημοκρατίας και η κατάλυση του κράτους δικαίου στην Τουρκία από το καθεστώς του Ερντογάν έχει ενταφιάσει τις ενταξιακές της προοπτικές. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, βρέθηκε απομονωμένη στην άτιμη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας την περασμένη εβδομάδα και επέστρεψε στο Λονδίνο ταπεινωμένη, καθώς σύσσωμο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέρριψε τις προτάσεις της για τον Brexit. 2 χρόνια τώρα η Βρετανία επιμένει να διαπραγματεύεται με τον εαυτό της, επιχειρώντας να τετραγωνίσει τον κύκλο, να ικανοποιήσει τους υπέρμαχους του Brexit, τιμώντας τη λαϊκή εντολή του δημοψηφίσματος του 2016, χωρίς να κάνει κακό στην οικονομία της. Ο χρόνος για ένα σκληρό Brexit μετρά ήδη αντίστροφα. Τέλος, την προσεχή Κυριακή, σε 2 μέρες από σήμερα, στις 30 Σεπτεμβρίου, διεξάγεται δημοψήφισμα στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για τη συμφωνία με την Ελλάδα. Το ναι αναμένεται να επικρατήσει με άνεση, αν και η αποχή θα είναι μεγάλη. Εντύπωση προκαλεί το υποτονικό κλίμα και η αδιαφορία των ψηφοφόρων παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ να τους κινητοποιήσει. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο Ζάεφ θα εκμεταλλευτεί την νίκη του ναι για να προκηρύξει προώρες εκλογές και να αυξήσει την πλειοψηφία του στη Βουλή. Αυτές είναι 3 από τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που τρέχει. Η τρίτη, το δημοψήφισμα και η συμφωνία με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αποτελούν το βασικό μας θέμα για σήμερα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα τώρα να υποδεχθώ την Σία Αναγνωστοπούλου, παλιά φίλη και καλή συνάδελφο από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το όμορο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Αχαΐα από το 2015 και πρώην αναπληρώτρια υπουργό εξωτερικών, κατεξοχήν στο θέμα μας σήμερα, και πρώην αναπληρώτρια υπουργό παιδείας. Θα αφήσουμε την παιδεία για μια άλλη φορά. Καλώς όρισες, καλώς ήρθατε, κυρία Αναγνωστοπούλου. Καλώς σας βρήκα, κύριε Κερίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να σας ευχηθώ μια πολύ καλή τηλεοπτική σεζόν για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και γίνονται ακόμα σημαντικότερα, όπως βλέπουμε το περιβάλλον γύρω μας, ήδη από αυτά που αναφερθήκατε πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Πραγματικά χρειάζεται, θεωρώ, τέτοιου τύπου συζητήσεις, χρειάζονται και εκπομπές για τα διεθνή, τα οποία καμιά φορά τα αφήνουμε στο περιθώριο και αυτό το κενό ίσως θέλουμε και εδώ να καλύψουμε. Όπως είναι αναμενόμενο, η κουβέντα μας παραμονή 2 μέρες πριν το δημοψήφισμα είναι αφιερωμένη σήμερα στη συμφωνία με τα Σκόπια, την επόμενη μέρα μετά το δημοψήφισμα θα δούμε όλα αυτά και ευρύτερα το γεωστρατηγικό παιχνίδι στην περιοχή μας, το οποίο εμπλέκονται και οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Πριν πάμε στη συζήτησή μας, ας δούμε ένα κατατοπιστικό βίντεο που ετοιμάσαμε και αμέσως μετά επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Ωραία. Την προσεχή Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου, διεξάγεται στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας δημοψήφισμα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου του περασμένου καλοκαιριού μεταξύ της χώρας αυτής και της Ελλάδος. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι: είστε υπέρ της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αποδεχόμενος τη συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας? Το δημοψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό, αλλά συμβουλευτικό. Διεξάγεται προκειμένου να επιτευχθεί η συνταγματική πλειοψηφία των 2/3 στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως προβλέπει η συμφωνία. Οι ψηφοφόροι του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του Πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ και η αλβανική μειονότητα υποστηρίζουν το ναι. Το εθνικιστικό ΒΜΡΟ έχει αποφύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση και έχει υιοθετήσει την ψήφο κατά συνείδηση. Υπέρ του μποϊκοτάζ του δημοψηφίσματος έχει ταχθεί ο πρόεδρος Γιώργε Ιβάν. Ερωτηματικό παραμένει το ύψος της αποχής, η οποία ενισχύεται από τη μετανάστευση του 1/5 του πληθυσμού από την τελευταία απογραφή του 2002.
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, στο δημοψήφισμα αναμένεται να συμμετάσχει το 42% των εγγεγραμμένων και το ΝΕΑ έχει προβάδισμα με το 43,4%, η αποχή το 28,7%, το όχι το 10,9% και το δεν ξέρω δεν απαντώ το 17% των ερωτηθέντων. It's important to encourage our citizens to reach this turnout of 50% for the referendum, because it's a historical momentum for us. Finally, after 27 years of our independence, we must decide what kind of future we hope, and we will support it, that kind of future. I believe that more than 70% of our citizens will be in favor. Are you sure of that? Yes, I'm very sure. Σίγουρος ο Πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την επικράτηση του ΝΕΑ. Αυτό λένε και οι προβλέψεις. Εσείς, κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε εκφραστεί αναφαδόν υπέρ της συμφωνίας. Ναι. Πριν γίνετε βουλευτής, να το πούμε αυτό και στους τηλεθεατές, και ασχοληθείτε έτσι ενεργά με την πολιτική, είχαμε βρεθεί από κοινού στο αντιεθνικιστικό στρατόπεδο της προσέγγισης, της ανάγκης προσέγγισης των λαών της Νότιας Βαλκανικής. Γιατί θεωρείτε τη συμφωνία όμως αυτή καλή? Διαβάζοντας τη συμφωνία από αρχής μέχρι τέλους, γιατί δεν θέλω να πω γενικά γιατί θα πρέπει, που μπορεί να τα ξέρουμε έτσι όλοι, αλλά να πούμε για την ίδια τη συμφωνία. Επί 27 χρόνια το επίδικο ποιο είναι? Είναι η ονομασία και τι μπορεί αυτή να υποκρύπτει. Για πρώτη φορά έχουμε μία διεθνή συμφωνία που, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πλήρη τακτοποίηση του παρελθόντος, με ή χωρίς εισαγωγικά. Δηλαδή, αποδίδεται, αναγνωρίζεται μία ονομασία, το Βόρεια Μακεδονία, ξεκόβοντας όμως από οποιοδήποτε παρελθόν θα μπορούσε να τροφοδοτήσει εθνικισμούς όπως αυτούς που γνωρίσαμε στην περίοδο του Γκρουεύσκη. Δηλαδή, αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αρχαίο ελληνικό παρελθόν, δεν έχει καμία σχέση. Πουθενά δηλαδή το Βόρεια Μακεδονία δεν παραπέμπει σε αυτό τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Άρα δεν έχουμε πια να πολεμάμε και να αντιπαρατηθέμεθα για το αν ο Βουκεφάλας ήταν Σλάβος ή Έλληνας, κυρίως βέβαια για το μακεδονικό, αρχαίο ελληνικό, μακεδονικό παρελθόν. Άρα λοιπόν έχουμε το πρώτο, ότι σε διεθνή συμφωνία για πρώτη φορά έχουμε μία τέτοια πραγματικά σαφέστατη διάκριση των ιστορικών παρελθόντων. Άλλο το ιστορικό παρελθόν της γείτονος χώρας, άλλο το δικό μας και της ελληνικής Μακεδονίας. Ο αντίλογος εδώ θα ήταν, θα σας έλεγε κάποιος, ότι το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε το 2006 όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία ο Γκρουεύσκη και έκανε αυτές τις ακρότητες, οι οποίες τις έκανε περισσότερο για λόγους τακτικισμού να πιέσει την Ελλάδα παρά ουσίας. Υπήρχε το πρόβλημα, θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ιστορικός είσαστε, πολύ πριν από το 2006 και επί των αντιπάλων του Γκρουεύσκη και επί κομμουνιστών πριν το 1991, επί της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας και ούτω καθεξής. Ο δε Βουκεφάλας και ο Μέγα Αλέξανδρος, το περίφημο άγαλμα στην πλατεία των Σκοπίων, δεν έχει κατέβει, παραμένει εκεί, ναι, και όπως δηλώνει ο Ζόραν Ζάεφ, δεν πρόκειται να το κατεδαφίσει. Θα ήθελα τώρα, όπως είπατε, να έρθουμε στις λεπτομέρειες και να σας ρωτήσω γιατί υπήρξε, θα μπορούσε κάποιος να σας ρωτήσει και θέλω να έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε, υποχώρηση από την πάγια ελληνική θέση ενός έντιμου συμβιβασμού, σύνθετης ονομασίας έργα όμνες, σύνθετης ονομασίας στο όνομα και στα παράγωγά του. Η υποχώρηση εδώ είναι διπλή. Ξεκινάω με την πρώτη, πρώτα στο έργα όμνες. Το έργα όμνες κατοχυρώνεται στη διεθνή χρήση. Είναι κάτι που ακόμα και ο Γκρουεύσκη ήταν έτοιμος να δώσει, αλλά για την εσωτερική χρήση εξαρτάται από την ενταξιακή πορεία της Πούδμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπεται είναι να είναι μακρά και ενδεχομένως και πολύ δύσκολη με βάση τις αντιδράσεις της Γαλλίας και άλλων. Και εν πάση περιπτώσει δεν εξαρτάται από την Ελλάδα, δεν εξαρτάται καν από τα Σκόπια, εξαρτάται από τρίτους αυτή η εσωτερική χρήση του ονόματος Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το έργα όμνες, το οποίο δεν είχε γίνει αποδεκτό μέχρι να γίνει η Διεθνή Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή δεν είχε καν διεκδικηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε να διεκδικηθεί. Πρώτη φορά κατορθώνουμε να υπάρχει έργα όμνες, συμφωνία για τη σύνθετη ονομασία. Άρα λοιπόν αυτό που διεκδικούσε και θεωρούσε η επίσημη ελληνική εξωτερική πολιτική ως κόκκινη γραμμή,
αυτή η κόκκινη γραμμή έχει επιτευχθεί. Στο βαθμό που τα Σκόπια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αλλά όσο παραμένουν εκτός, η χρήση στο εσωτερικό θα παραμείνει η δημοκρατία της Μακεδονίας. Βέβαια, έχουμε τις συνταγματικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και ξέρετε καλύτερα από μένα ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, μήπως είναι και διεθνής πρωτοτυπία, να υποχρεώνεται μια χώρα να αλλάξει το σύνταγμά της μετά από μια διεθνή συμφωνία με μια άλλη χώρα. Είχε γίνει και με την ενδιάμεση συμφωνία, ναι, να θυμίσουμε στους διαδρατές, ναι, του Ανδρέα Παπανδρέου το 1995. Δεν είναι πρώτη φορά, είναι δεύτερη φορά που εξαναγκάζεται από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα, και αυτό πια κατοχυρώνεται με μια διεθνή συμφωνία. Δεν είναι ενδιάμεση, είναι οριστική συμφωνία. Αυτή. Άρα λοιπόν και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Έχουμε τώρα στο δεύτερο πρόβλημα που είναι και η βασική αντίδραση στη συμφωνία, τα παράγωγα του ονόματος, όπου εκεί αντί για σύνθετη ονομασία, Βόρειο Μακεδόν ή εν πάση περιπτώσει Σλάβο Μακεδόν, όπως είχαμε συνηθίσει δεκαετίες τώρα να αποκαλούμε, έρχεται το Μακεδονική, Μακεδονικός, Μακεδονική Εθνικότητα και όλα αυτά, τα οποία για τους επικριτές της συμφωνίας αποτελούν υποχώρηση από την εθνική γραμμή. Και μάλιστα σε μια περίοδο τώρα που σε αντίθεση με το 2008 στο Βουκουρέστι το διεθνές κλίμα είναι πολύ πιο ευνοϊκό για την Ελλάδα από ό,τι πριν από 10 χρόνια μετά και την δεκαετία Γκρουεύσκη στην εξουσία. Ναι. Κύριε Κερίδη, εγώ εδώ θεωρώ ότι πρόκειται για μια μεγάλη υποκρισία σε ό,τι αφορά τα επιχειρήματα των επικριτών. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά. Τα διαβατήρια που δεχόμαστε μέχρι και σήμερα που μιλάμε, μιλάνε για μακεδονική ταυτότητα. Είναι μακεδονικό διαβατήριο αυτό που δείχνουν οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, της Πουγουδουμού. Μιλάμε για μακεδονική γλώσσα αναγνωρισμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σίγουρα αναγνωρισμένη από το 1977. Άρα λοιπόν μια γλώσσα αναγνωρισμένη στον ΟΗΕ, ήδη από την εποχή της Γιουγκοσλαβίας, από την εποχή της Γιουγκοσλαβίας εννοώ από τη δεκαετία του 50 και λέω βέβαια και μετά το 1977 που επιβεβαιώνεται και με τη διάσκεψη του ΟΗΕ εδώ, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος ο καθηγητής μου, ο γλωσσολόγος, ο κύριος Μπαμπινιώτης. Άρα λοιπόν, εδώ πρόκειται για υποκρισία ή για στουρθοκαμιλισμό. Αυτό βέβαια είναι ένα επιχείρημα το οποίο το έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κ. Κοτζιάς. Διαψεύδεται ωστόσο από τους πανηγυρισμούς του ίδιου του Ζόραν Τζάεφ στην απέναντι πλευρά. Ναι. Ο οποίος πανηγυρίζει ότι για πρώτη φορά έχουμε την πλήρη αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας, του μακεδονικού έθνους, του μακεδονικού λαού και όλα τα σχετικά. Διαψεύδεται επίσης, εσείς θα ξέρετε και στο Υπουργείο Εξωτερικών, από την πάγια ελληνική διπλωματική τακτική όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα, να αντιδρά σε κάθε διεθνές φόρουμ. Εγώ έχω υπάρξει μάρτυρας Έλληνων πρεσβευτών και προξένων να ορίονται κάθε φορά που υπήρχε παραμικρή αναφορά στο μακεδονικό χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Ναι. Να πω όμως, να συμπληρώσω κάτι από το προηγούμενο για τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική εθνότητα. Η συμφωνία, και αυτό επίσης το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, η συμφωνία, όπως κάθε διεθνή συμφωνία, αναγνωρίζει υπηκότητα. Δηλαδή, πώς αναγράφεται αυτός ο πολίτης, η σχέση του με το κράτος του. Ως πολίτης είναι Μακεδόνας πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν έχει καμία σχέση με την εθνική συνείδηση, την εθνική ταυτότητα, που εκεί τι να κάνουμε, υπάρχει κάτι που αναγνωρίζεται παντού από το διεθνές δίκαιο, σε όλο τον κόσμο, υπάρχει το θέμα του αυτοπροσδιορισμού. Εδώ υπάρχει ένας πολλαπλός αντίλογος. Πρώτον, γιατί το Μακεδόνας μακεδονικό ως εθνότητα το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Ζάεφ για να πανηγυρίσει. Δεύτερον, εάν αποτελεί εθνικότητα, ηθαγένεια, κρατική ιδιότητα, ο αντίλογος θα ήταν ότι από τη στιγμή που έχουμε κράτος Βόρειας Μακεδονίας, βόρειο-μακεδονική θα έπρεπε να είναι και αυτή η υπηκότητα που ακολουθεί το κράτος και όχι διαφορετική. Μακεδόνας. Ναι. Έτσι δεν. Να πούμε τώρα για χιλιάδες, όχι χιλιάδες, μην είναι υπερβολική, για κάποια κράτη τα οποία έχουν σύνθετη ονομασία και στα οποία η υπηκότητα που αναγνωρίζεται δεν είναι της σύνθετης ονομασίας, είναι αυτό το ουσιαστικό που προσδιορίζεται από ένα επίθετο. Δηλαδή δεν λέμε ποτέ Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό, λέμε Βρετανός.
υπήκος, δεν λέμε, ας πούμε, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι. Κύπριος λέμε. Είναι ο προσδιορισμός σε σχέση με το κράτος. Έχει κανείς αμφιβολία ή αμφισβητεί την ταυτότητα των Ελληνοκυπρίων? Μα αυτό σας λέω, ότι το κράτος δεν είναι Κύπρος, δεν είναι Μακεδονία. Το κράτος είναι Βόρεια Μακεδονία. Μα, γι' αυτό, και γι' αυτό θα έπρεπε να λέγεται Βόρειο Μακεδονική, σας λέει ο αντίπαλος. Ναι. Ως προς τον αυτοπροσδιορισμό. Σας λέω όμως, Ηνωμένο Βασίλειο, ποια είναι η ταυτότητα, αυτό που γράφει στο διαβατήριό του ένας πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου? Γράφει Ηνωμένο Βασίλειο τέτοιος, γράφει Βρετανός. Mm. Και σε πολλά άλλα κράτη το ίδιο συμβαίνει. Αυτά δεν μπορεί, πράγματα τα οποία άλλωστε συμβαίνουν τώρα, μέχρι σήμερα που μιλάμε. Έτσι δεχόμαστε τα διαβατήρια μέχρι σήμερα. Τώρα τι αλλάζει? Είναι μια σφραγίδα, οποίο... όπως ξέρετε, στο διαβατήριο, ναι, ότι η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει και ούτω καθεξής, προκειμένου να διευκολυνθεί το ταξίδι όλων και αυτών. Δεν λέω και τώρα έρχονται ότι κάτι χιλιάδες. Να πούμε, ναι, ότι κάθε χρόνο έρχονται στη χώρα μας ως τουρίστες 1 εκατομμύριο από το λιγότερο από 2 εκατομμύρια πληθυσμό που έχει αυτό το μικρό και ευάλωτο και φτωχό και καθημαγμένο κράτος. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο τέτοια περίπτωση. Ο μισός πληθυσμός ενός γειτονικού κράτους να μετακινείται κάθε καλοκαίρι στη Χαλκιδική, και στις λοιπές ωραίες παραλίες της Βόρειας Ελλάδας από όπου κατάγομαι. Στο θέμα του αυτοπροσδιορισμού, και εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Ναι. Το ζήτημα βεβαίως δεν είναι να αρθεί το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Οι άνθρωποι θα λένε και θα συνεχίσουν να λένε, και δεν νομίζω ότι έχει κανείς αμφιβολία ότι θα συνεχίσουν να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες, ό,τι και αν έλεγε η συμφωνία, και ότι το Βόρειο, στο Βόρειο Μακεδονία, μάλλον θα πέσει σε αχρηστία. Το ζήτημα είναι εμείς πώς θα τους αποκαλούμε. Ναι. Διότι έχουμε κάποια προβλήματα από το παρελθόν. Να θυμίσω ότι κατ' επανάληψη έγιναν προσπάθειες να ανοίξουν κέντρα μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικού πολιτισμού στη Βόρεια Ελλάδα, την ευαίσθητη, ναι, Βόρεια Ελλάδα. Και ο Άριος Πάγος και άλλα αρχές δημόσιες της χώρας έκριναν διαφορετικά. Με την υπογραφή τώρα της συμφωνίας, δεν μπορεί η Ελλάδα να απογορεύσει τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, ναι, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εστίες μειονοτισμού, επικίνδυνου μειονοτισμού, θα έλεγε κάποιος, στη Βόρεια χώρα. Ναι. Να ξεκινήσουμε από ένα πράγμα, επειδή το αφήσαμε αναπάντητο, για το Ζόραν Ζάεφ και το ότι λέει ότι δικαιώθηκε η μακεδονική γλώσσα, κατοχυρώσαμε τη μακεδονική γλώσσα για το μακεδονικό έθνος. Θα το δούμε σε βίντεο τώρα που έχουμε ετοιμάσει. Ναι. Με το σποτάκι. Στη συμφωνία υπάρχει πάντα η διευκρίνηση, γι' αυτό η σύνθετη ονομασία έχει πολύ μεγάλη σημασία και η τακτοποίηση μέσα σε εισαγωγικά του παρελθόντος. Στη συμφωνία υπάρχει η παραπομπή το τι σημαίνει αυτός ο όρος Μακεδόνας, Μακεδονικό κλπ. Αν προσέξουμε στο τι λέει ο Ιβάνοφ, για παράδειγμα, ο πρόεδρος, αυτός θεωρεί ότι με τη συμφωνία χάθηκαν όλα αυτά. Και γιατί το λέει ο κύριος Ιβάνοφ? Δεν το λέει έτσι στον αέρα. Το λέει ότι επειδή για τους εθνικιστές της άλλης πλευράς ήταν πάρα πολύ κρίσιμο στο τι παραπέμπει αυτός ο όρος Μακεδόνας. Γιατί το μακεδονικός, μακεδονική κλπ. Γιατί από τη στιγμή που παραπέμπει σε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, δηλαδή το βάθος χρόνου είναι πάρα πολύ μικρό, είναι του 20ου αιώνα στην ουσία, όπως ορίζει η συμφωνία, τότε έχει χαθεί αυτό που διεκδικούσε πάντα. Το 20ο αιώνα δεν το ξέρω, γιατί μιλάει για Σλάβους, οι οποίοι έχουν έρθει βεβαίως στην περιοχή των Βαλκανίων, ναι, πολύ νωρίτερα. Ναι, για Σλάβους, για όλα αυτά. Αλλά όχι. Η έκπληξη, ωστόσο, σε αρχαίο παρελθόν. Κυρία Αναγνωστό, βεβαίως αυτό. Ναι. Αυτό είναι του Γκρουεύσκη, είναι τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν το είχε ούτε ο Γκλιγκόροφ, για να τα λέμε όλα. Αλλά εδώ βεβαίως η έκπληξη στην προεκλογική εκστρατεία, ναι, δεν είναι ο Ιβάνοφ. Η έκπληξη είναι το Βεμερό. Το γεγονός, ναι, δηλαδή, ότι η εθνικιστική αντιπολίτευση αρνήθηκε να αρνηθεί τη συμφωνία, να την καταψηφίσει, ναι, να δηλώσει εναντίον, έχει μάλλον διασπαστεί και μάλλον μαλακώσει, το οποίο είναι πραγματικά μια έκπληξη, ναι, και δεν σας προβληματίζει μια περήφανη νίκη του ναι, θα θεωρηθεί από την εδώ πλευρά ως απόδειξη του πόσο ετεροβαρής είναι αυτή η συμφωνία υπέρ τους? Όχι καθόλου. Ίσα-ίσα το αντίθετο, μια περήφανη νίκη του ναι, και εύχομαι να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη εποχή που φαίνεται, ναι, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις να υπάρχει, γιατί μια περήφανη νίκη του ναι σημαίνει ότι συνενεί ο γειτονικός λαός να αφήσει το παρελθόν, αυτές τις εξαλωσύνες, τις αναφορές σε αρχαία ελληνικά παρελθόντα, τον αλυτρωτισμό,
τις αναφορές, τις αλυτρωτικές και όλα αυτά και να δει το μέλλον του κάπως διαφορετικά σε συνένεση, με συνένεση και σε συνεργασία με την Ελλάδα. Με κάνετε αυτό... να σας πω ότι τελικά προσέχτε, η τακτική Γερίδη. Του Γκριγόροφ, ναι. του Γκρουεύσκη, με συγχωρείτε, σαν απέτυχε. Δηλαδή έβαλε ένα θέμα τελείως ανυπόστατο, προκάλεσε μια ολόκληρη συζήτηση επί μία δεκαετία, υποχώρησαν από αυτό το ανυπόστατο το οποίο δημιουργήθηκε το 2006 και όλα καλώς καλμωμένα. Όμως η ιστορία δείχνει ότι και πριν το 2006, όπως σας είπα ναι. και προηγουμένως, ναι. το πρόβλημα υπάρχει και ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα εδώ και έναν αιώνα, αυτή είναι η βασική ναι. ας πούμε κριτική, έχει εναντιωθεί στον μακεδονισμό, στην ιδέα δηλαδή τη μακεδονική εθνική ιδέα, μιας Μακεδονίας, αδιαίρετης Μακεδονίας, για όλους τους Μακεδόνες από Μακεδόνες. Έρχεται τώρα αυτή η συμφωνία και βάζει σκιές. Αν δεν ανατρέπει πλήρως αυτή την πάγια ελληνική θέση, αποδεχόμενοι Μακεδόνες, μακεδονισμό, μακεδονική γλώσσα και όλα αυτά. Αυτή είναι η βασική κριτική. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Υπάρχουν άλματα ιστορικά, θα έλεγα και λίγο σαφανισμός της ιστορίας. Η Ελλάδα το 1913, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, αποδέχτηκε ότι η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική και αυτά είναι τα ναι, όρια. Αλλά της. Για αυτούς, ξέρετε, το Βουκουρέστι είναι η μεγάλη εθνική καταστροφή. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Το γράφουν τα βιβλία τους και έτσι όμως, το αντιλαμβάνονται. Ναι, για μας όμως, και γι' αυτό κιόλας έχει ζητηθεί να αλλάξουν τα ιστορικά βιβλία. Για μας όμως και όχι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι μια διεθνή συνθήκη. Έρχεσαι τώρα στα βιβλία, κύριε Αναγνωστοπούλου. Ένα λεπτό όμως για να τελειώσω. Ζητείτε αυτό. Να αλλάξουν και τα ελληνικά βιβλία. Ναι, σε αντίθεση δηλαδή με την ενδιάμεση συμφωνία που μιλούσε μόνο για λυτρωτισμό δικό του. Ναι, να τελειώσουμε και όμως μια... ένα-ένα τα θέματα. Αλλά αν θέλετε να πείτε και γι' αυτό. Ναι, θα πω. Ότι έχουμε, μιλάμε σήμερα και για τον ελληνικό αλυτρωτισμό, όσα να είναι πρόβλημα. Ναι. Να μιλήσω δύο λεπτά γι' αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Στη συνθήκη λοιπόν του Βουκουρεστίου αναγνωρίζεται το 1913 και αυτό πετυχαίνει η Ελλάδα, γιατί το πετυχαίνει με τους Βαλκανικούς, να οριοθετήσει την ελληνική Μακεδονία. Άρα θέμα μίας ενιαίας Μακεδονίας, Μακεδόνων, μακεδονικού έθνους δεν υπάρχει. Και η Συμφωνία των Πρεσπών κατορθώνει ακριβώς αυτό το πράγμα, να διαχωρίσει τα παρελθόντα αυτής της γεωγραφικής, του γεωγραφικού όρου Μακεδονία, κατορθώνει να το, αυτό να το τακτοποιήσει οριστικά και αμετάκλητα. Δηλαδή είναι λάθος να λέμε ότι η Ελλάδα δεν ήθελε ποτέ, βεβαίως δεν ήθελε, κατοχύρωσε την ελληνική Μακεδονία και με τις Πρέσπες ανατρέπεται η οποιαδήποτε, ακυρώνεται η οποιαδήποτε διεκδίκηση μιας ενιαίας Μακεδονίας, ενός μακεδονικού έθνους κλπ. Είναι ρητή η συμφωνία σε αυτά τα θέματα. Θα σας έλεγε κάποιος ότι όταν μιλάμε για... Ότι εμείς έχουμε δικαίωμα να λέμε τη Μακεδονία μας, Μακεδονία μας. Εννοείται. Ήταν... Αλίμονο κι αν υποχρεώνεται τους Έλληνες Μακεδόνες να αλλάξουν... Μα αυτό, μα όταν λέτε όμως... Επειδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, μα όταν λέτε ότι κάποιοι λένε μία Μακεδονία ενός μακεδονικού έθνους, ίσα ίσα στις Πρέσπες φαίνεται ότι η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Τα όρια της είναι συγκεκριμένα και όποιος άλλος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο πρέπει να έχει σύνθετη ονομασία και να παραπέμπει σε συγκεκριμένο παρελθόν. Πάντως, το οποίο δεν έχει να κάνει με της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτό είναι... Είναι πολλά τα θέματα και μπορούμε να συζητάμε. Δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος πιέζει. Στην άλλη πλευρά πάντως ο Ζάεφ, ο μετριοπαθής Ζάεφ, μιλάει για Νότια Μακεδονία και ότι εμείς είμαστε Μακεδόνες, άρα έχουμε ένα προβάδισμα ως εμείς Μακεδόνες της Μακεδονίας και μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Ελπίζω η συμφωνία να λύνει αυτά τα προβλήματα και να μην τα βρούμε μπροστά μας με διάφορα κέντρα μειονοτικά τα οποία στην Έδεσα, στη Φλόρινα είναι προβλήματα που τα έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Υπάρχουν και άλλα σκοτεινά σημεία στην συμφωνία, το γεγονός ότι η Ελλάδα. Η συμφωνία τα λύνει όλα αυτά. Ελπίζουμε. Η θα το συμφωνία... δούμε. Όχι, γιατί υπάρχουν ναι. γραπτά. Δεν είναι ότι το λέμε εμείς. Θα δούμε εγώ. Τα εμπορικά σήματα, θα δούμε το ζήτημα το γεγονός ότι η Ελλάδα εκ των προτέρων συνενεί στην ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπάρχουν και άλλα διμερή προβλήματα, όπως για παράδειγμα ο αξιός, τα οποία αναμένουν λύση εν όψη της ένταξης και δίνουμε Ξέρουμε όλα μας πολύ τα... καλά ότι σε κάθε κεφάλαιο που ανοίγει για την ευρωπαϊκή πορεία, διαδικασία ένταξης μιας χώρας,
τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν. Έχετε δίκιο, Γιάννα Γνωστοπούλου, αλλά η συνθήκη, σας το λέω γιατί την έχω διαβάσει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, δεσμεύει την Ελλάδα ότι δεν μπορεί, η Ελλάδα, άλλα κράτη μπορούν. Βεβαίως, ενδεχομένως η Κύπρος, ενδεχομένως το Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προβάλλει καμία αντίρρηση και τάσεται εκ των προτέρων και αναμφαδών υπέρ της ένταξης. Θέλω να δούμε λίγο το. Αν γίνουν πάντως αυτά που προβλέπει η συμφωνία. Εννοείται και κυρωθεί η συμφωνία και συνταγματικές αλλαγές, όλα αυτά για να λέμε. Αλλά δεν λύνεται το ζήτημα του αξιού και άλλα τα οποία έχουμε εκτός του ονοματολογικού. Θέλω να δούμε λίγο το σποτάκι, το διαφημιστικό της καμπάνιας του ΝΕΗ, η οποία έχει κυριαρχήσει στα μέσα ενημέρωσης στην άλλη πλευρά, και να κλείσουμε τη συζήτηση αμέσως μετά. Договорот меѓу Македонија и Грција го гарантира правото да се определуваме како македонци и македонки. Според членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија, јазик, народ, со сите атрибути, со своја историја, култура и наследство. Официјален јазик е македонскиот јазик. Македонската традиција, култура и историја остануваат македонски и признаени од целиот свет. Ние сме македонки и македонци, кои зборуваат признаен македонски јазик. На 30-ти да излеземе и да избереме Европска иднина за Европска Македонија. Το σποτάκι μας διαψεύδει σε έναν βαθμό. Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχει παντού η Ευρωπαϊκή Μακεδονία. Αλλά δεν θέλω να μείνουμε σε αυτά. Θέλω να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα. Με κάτι που ψιθυρίζεται στους διαδρόμους, όχι μόνο στο εσωτερικό. Ότι δηλαδή αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται ποτέ να ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή. Ότι όλα αυτά. Θέλω την άποψή σας να μας πείτε. Όλα αυτά ήταν ένα κόλπο γκρόσο του λαϊκιστή, τακτικιστή Αλέξη Τσίπρα για να διασπάσει την αντιπολίτευση. Το σενάριο προβλέπει ότι θα φεθεί η καυτή πατάτα στην επόμενη Βουλή, όπου η Νέα Δημοκρατία προβλέπεται να έχει ή τη σχετική ή την απόλυτη πλειοψηφία, να δημιουργηθεί μια εσωτερική αναστάτωση στη Νέα Δημοκρατία και εν ώψη της προεδρικής εκλογής που έπεται αμέσως μετά, τον Ιανουάριο του 2020, να έχουμε δεύτερες εκλογές με αποδυναμωμένη τη Νέα Δημοκρατία, απλή αναλογική και επιστροφή το σενάριο της δεξιάς παρένθεσης του Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον ως συγκυβερνήτη σε έναν συνασπισμό που θα προκύψει μετά το 2020. Ήταν δηλαδή η βόμβα την οποία αφήνει στους επόμενους. Ναι. Θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο από το βίντεο για να μην μένει η εντύπωση ότι η Υπουργού Δουμού ξαφνικά γίνεται Μακεδονία, μας παίρνει τη δική μας Μακεδονία. Η Συμφωνία των Πρεσπών, γι' αυτό θα ήταν καλό να τη διαβάσουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, ακριβώς αυτό το Μακεδονία, το Βόρεια Μακεδονία, δείχνει τα όρια του πολιτισμικά, ιστορικά και το τι κληρονομιά έχει. Δεν αφήνεται μία σάφη όπως υπήρχε μέχρι τώρα που μιλάμε 140 χώρες ανάμεσα σε αυτές και η ΗΠΑ και η Ρωσία την αναγνωρίζουν ως Μακεδονία με μία σάφια του τι σημαίνει αυτός ο όρος και πού παραπέμπει αυτός ο όρος. Όσο για το μακεδονική γλώσσα, σας είπα είναι μακεδονική γλώσσα όπως είχε οριστεί όσο ήρθε στη Ιουγκοσλαβία και λοιπά και είχε γίνει αποδεκτή διεθνώς από το 1950 τόσο. Επιβεβαιωμένο το 1977. Για μας ήταν πάντα Σλαβομακεδόνες, βέβαια και Σλαβομακεδονική. Για μας και εκεί παραπέμπει, και εκεί παραπέμπει και στη Συμφωνία των Πρεσπών, εκεί ακριβώς παραπέμπει. Πουθενά άλλου, απολύτως πουθενά άλλου. Τώρα, για το αν ο Τσίπρας έκανε ένα αφήνει μία βόμβα στους επόμενους κλπ. Νομίζω ότι κανένας πρωθυπουργός, κανένας αρχηγός πολιτικού κόμματος δεν θα ξεκίναγε μία τέτοια ιστορία επίλυσης ενός προβλήματος που είχε μείνει άλυτο επί 27 χρόνια μόνο και μόνο και εκτεθειμένο στο διεθνή παράγοντα, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει πρόβλημα στον αντίπαλό του, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το θεωρώ τουλάχιστον παιδαριώδες, να το λέει κανείς. Σε αυτή τη Βουλή θα έρθει συμφωνία και από αυτή τη Βουλή θα ψηφιστεί, ελπίζω εγώ, ή θα καταψηφιστεί όπως ελπίζουν κάποιοι άλλοι. Το πρόβλημα, κύριε Κερίδη, παραμένει με τη Νέα Δημοκρατία. Που ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα την εφαρμόσει τη συμφωνία. Αυτό λέει όταν είναι στο εξωτερικό
και στο εσωτερικό την πολεμάει τη συμφωνία. Όταν κάποιος διαφωνεί με κάτι ή προσπαθεί να το αλλάξει ή αν λέει ότι θα το εφαρμόσει, τότε πρέπει να το εφαρμόσει. Εδώ λοιπόν έχουμε εσείς, δηλαδή, ένα... θεωρείτε ότι αν η συμφωνία επικυρωθεί, η Ελλάδα δεσμευτεί, οι επόμενες κυβερνήσεις δεν δεσμεύονται, δεν θα πρέπει να την εφαρμόσουν, θα πρέπει να ανατρέψουν το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει η Ελλάδα να παρεπεμφθεί στο διεθνές δικαστήριο με όλες τις προβλέψεις που έχει και η ίδια η συμφωνία, αλλά και ευρύτεροι κανόνες δικαίου. Καλύτερα δηλαδή τίποτα. Τη Νέα Δημοκρατία και την οποιανδήποτε. Η Νέα Δημοκρατία έχει σαφή θέση, καταψηφίζει τη συμφωνία. Αν ωστόσο ψηφιστεί, δεσμεύει τη χώρα. Ναι, άρα λοιπόν, όχι, εγώ καθόλου δεν διαφωνώ. Αλλά δεν λέει τα ίδια, άκουγα τον κύριο Χατζηδάκη σήμερα ή εχθές ή τον κύριο Κικίλια, οι οποίοι λέγανε ότι δεν κάνουμε τόσο εντύπωση η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εταίρος, ο οποίος ψήφισε υπέρ της υπογραφής της συμφωνίας, της Πρέσπες, και έτσι πήγε ο Νίκος Κοτζιάς, ψηφισμένος από τον Πάνο Καμένο. Όχι, δεν ψήφισε, μην χρησιμοποιούμε. Η ψήφος εμπιστοσύνη, παραμονή της συμφωνίας ήταν ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για να υπογράψει και τη συμφωνία. Όχι, την επομένη ήταν γνωστό ότι θα υπογραφεί. Η ψήφος, είναι ευρύτερη. Η ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση δεν ήταν για τη συμφωνία. Η ψήφος δυσπιστίας ήταν για την οικονομική πολιτική. Επειδή τα ζούσε από μέσα, το ότι γύρισε και επικεντρώθηκε στη συμφωνία, αυτό είναι ένα άλλο κίνδυνο. Μην παίζουμε τις λέξεις. Όχι, δεν παίζουμε. Η ψήφος δυσπιστίας, η πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας είναι παραμονή της συμφωνίας για να αποφευχθεί η συμφωνία και να πάρουν όλες τις ευθύνες τους. Ο κύριος Καμπένος, είτε ήταν για την οικονομία, είτε ήταν για οτιδήποτε, έδωσε αυτή την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και καλά έκανε ο ίδιος. Ναι. Με αυτή την ψήφο πήγε ο κύριος Καμπένος και ο κύριος Τσίπρας στις Πρέσπες και υπογράψανε. Έρχεται τώρα, μιλάμε τώρα για ανακολουθίες και για παραδοξότητες, οι οποίες πέφτουν σε αυτό το σενάριο. Ότι όλα είναι προσχεδιασμένα. Είναι προσχεδιασμένο να υπογραφεί μεν η συμφωνία με ψήφο και του κυρίου Καμένου, να πέσει η κυβέρνηση σε συνεννόηση των δύο κυβερνητικών εταίρων και να δράσει καυτή πατάτα στους επόμενους. Αυτό θα το δείξει η ζωή. Δεν μπορούμε να το διαθέσουμε, κύριε Κερίδη, να το επιβεβαιώσουμε. Εγώ είμαι, συγγνώμη, θα σας πω κάτι. Επιστήμονας είμαι και η συνωμοσιολογία δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Ούτε προσωπικά, το δέχομαι. Ούτε ως πολίτη, ούτε ως επιστήμονα. Το δέχομαι. Όμως... θεωρώ αδιανόητο για ένα πολίτη να σκέφτεται με όρους συνωμοσίας. Έχουμε ένα γεγονός. Το δέχομαι. Εγώ άλλο φέρνει θα σας πω. Κυβέρνηση είναι αυτό. Προφανές, είσαστε πολύ ευφυείς, αλλά και να μην ήσασταν τόσο ευφυείς. Όλοι νομίζω καταλαβαίνουν ότι δεν μπορείτε ούτε να το επιβεβαιώσετε ούτε να το διαψεύσετε. Δεν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε σίγουρα αυτό το σενάριο φυσικά. Εγώ άλλο δεν θέλω να σας ρωτήσω. Και δεν υπάρχει σενάριο. Τέτοιο σενάριο. Ναι. Ωραία. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω εσάς με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Εάν υπήρχε αυτό, εάν αυτό το σενάριο το αποκαλύψει η πραγματικότητα, εσείς έντιμα, έχοντας υποστηρίξει τη συμφωνία όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο όταν ήρθε η συμφωνία, την προσέγγιση, θα καταγγέλατε τις ηγεσίες αυτές οι οποίες κάνουν τέτοιους τακτικισμούς σε βάρος του εθνικού συμφέροντος? Αν δηλαδή επιβεβαιωθεί το σενάριο, το οποίο είναι μικρές πιθανότητες. Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Ναι. Εγώ ως η Αναγνωστοπούλου, ο Τσίπρας ως Αλέξης Τσίπρας, ο Κοτζιάς, εντάξει, όλοι οι βουλευτές ή τα στελέχη ενός κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, η συμφωνία αυτή, η συμφωνία, η λύση του προβλήματος, του Σκοπιανού, όπως και οι λύσεις άλλων προβλημάτων, αποτελούν προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπαίνουν τακτικά. Υπήρχαν και άλλες προγραμματικές θέσεις. Κύριε Αναγνωστοπούλου, οι οποίες δεν τιμήθηκαν. Τις οποίες πάρα πολλές φορές είπαμε δημοσίως. Ναι. Άρα δεν είναι κάτι. Μπορεί να πετύχουμε, μπορεί και να μην πετύχουμε. Μπορεί σε μία συμφωνία να μην κατορθώναμε. Δεν λέω ότι θα κατορθώσουμε να λύσουμε εμείς επί δικιάς μας κυβέρνηση το Κυπριακό. Αλλά... από τη όπου στιγμή... εκεί ο κ. Κοτζιάς ακολούθησε άλλη πολιτική, λιγότερο της προσέγγισης. Δυστυχώς... η επίλυση όμως ενός προβλήματος, όπως το Σκοπιανό, αποτελεί προγραμματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να είναι έτσι, η ζωή θα δείξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ελπίζω να σας ξαναέχουμε πίσω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ζητήματα και πέρα από το Σκοπιανό να πούμε και για τα άλλα, τη δουλειά σας με την Τουρκία, με την Κύπρο που έχετε ζήσει τόσα πολλά χρόνια και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Υποσχεθείτε μου ότι θα ξανάρθετε. Οπωσδήποτε ευχαριστώ και καλή επιτυχία και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ να είστε καλά. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να
περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντροφιά με τον πρέσβη επιτιμή Αλέξανδρο Μαλλιά. Ήταν ο πρώτος επιτετραμένος μας στα Σκόπια μετά την ανεξαρτησία του το 1991 και συγγραφέα ενός πάρα πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου για τη συμφωνία, όπου αναλύει τα της συμφωνίας. Θα τα πούμε μαζί πολύ σύντομα πίσω στο Ό,τι κόσμος μπαμπά σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας πίσω στο Ό,τι κόσμος μπαμπά. Παρασκευή σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, παραμονή του δημοψηφίσματος στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Action 24 έναν βαθύ γνώστη του θέματος, ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στη χώρα μας, τον Αλέξανδρο Μαλλιά. Πρέσβη επιτιμή σήμερα, υπήρξε ο πρώτος διπλωματικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ανεξάρτητη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μετά το 1991. Είχε μια λαμπρή διπλωματική πορεία έκτοτε με κατάληξη την Ουάσιγκτον, την πρεσβεία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολυγραφότατο σε διάφορα θέματα, βαλκανικού κυρίως ενδιαφέροντος, για το αλβανικό λίγο παλαιότερα. Και τώρα μόλις εκδόθηκε το τελευταίο του πόνημα, το οποίο φαντάζομαι έγραψε πυρετοδός μέσα στο καλοκαίρι, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, η ανατομία μιας συμφωνίας από τις εκδόσεις Σιδέρι, τον καλό εκδοτικό οίκο, με πρόλογο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Κύριε Μαλλιά, καλώς ήρθατε στο στούντιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερίδη. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Γνωριζόμαστε από την εποχή της Αμερικής και κυρίως είναι μεγάλη τιμή, διότι πρέπει κανείς, ειδικά αυτή την εποχή, όπου ο πολιτικός λόγος είναι πολύ εξής, να προσπαθήσουμε κι εμείς να δώσουμε τις διευκρινήσεις εκείνες και τη γνώση που χρειάζεται, ώστε να αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα καταρχήν, δεύτερον την ερμηνεία των γεγονότων και τρίτον τις συνθήκες, τις συμφωνίες, οι οποίες προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν το παρελθόν και να προδιαγράψουν το μέλλον. Γι' αυτό είστε εδώ σήμερα και βλέπω ήρθατε προετοιμασμένος με αντίγραφα παλαιότερων και νεότερων συνταγμάτων της γείτονος. Ξέρετε, ασχολούμαι από το 1991, αρμοδίως ενώ ως διπλωμάτης, μέχρι θα έλεγα και την ημέρα που έφυγα από το Υπουργείο Εξωτερικών, συνεπώς και μετά πολύ. Όταν έφυγα, ναι, αυτό το δοκίμιο, εμένα είναι ένα κείμενο προβληματισμού, είναι η αυτοψία της συμφωνίας, αλλά ο σκληρός πυρήνας. Πείτε μας γι' αυτό. Είναι δηλαδή το όνομα, γλώσσα, ηθαγένεια, κάθετος υπηκότητα, κάθετος εθνικότητα. Και χαίρομαι που και η κυρία Αναγνωστοπούλη, η οποία έκανε μια πραγματικά εξαιρετική τοποθέτηση, προηγήθηκε, μπορεί κανείς να συμφωνεί, να διαφωνεί, αλλά όταν η συζήτηση γίνεται με επιχειρήματα, πάντοτε βοηθάει στο να αποκρυσταλώσουν κάποια γνώμη. Πείτε μας εσείς τα θετικά της συμφωνίας και στη συνέχεια τα σκοτεινά της σημεία, αν υπάρχουν. Καταρχήν, κύριε Κερίδη, πρέπει να πούμε ότι από το 1993 συζητούμε σύνθετη ονομασία. Διάφορες ονομασίες, η οποία πάντοτε είχε μέσα το όνομα Μασεντόνια ή Μακεδονία στη Σλαβική. Συνεπώς, η ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Έργα όμνες, με ισχύ δηλαδή έναντι όλων και με συνταγματική αναθεώρηση, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το θετικότερο σημείο της συμφωνίας. Εγώ τη χαρακτήρισα αμέσως την ίδια μέρα που την είδα δύσκολη. Διότι η δυσκολία της συμφωνίας αφορά. Έχει πολλά επίπεδα αιρεσιμότητας. Δηλαδή, μία συμφωνία καλώς εχόν των πραγμάτων ισχύει στο σύνολό της, εφόσον δύο μέρη συμφωνήσουν. Η Ελλάδα και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ένα πολύ σημαντικό μέρος, κεφάλαιο της υλοποίησης της εφαρμογής της συμφωνίας δεν εξαρτάται από τους δύο. Εγώ δέχομαι ότι υπήρχε καλή θέληση. Ξέρετε, κάθε συμφωνία. Είναι κάθε διαπραγματευτής προσπαθεί να έχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία στις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν. Τώρα, εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το συζητήσατε πριν με την κυρία. Είναι ένα σκοτεινό σημείο αυτό, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί. Άρα, εξαρτάται από την βούληση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του Λουξεμβούργου. Όχι μόνο από την Ελλάδα. Και θέλω να σας πω το εξής. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να προβάλλει κάθε κράτο. Κάθε κράτος και σε οποιοδήποτε τμήμα. Εμένα όμως η δυσκολία μου είναι ότι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ή μάλλον προεξοφλούμε ή αν θέλετε πιο προσεκτική διατύπωση υποθέτουμε ότι οι ευρωεκλογές του Μαΐου θα προσθέσουν ακόμα ένα σοβαρό κύκλο στους πολύ δύσκολους κύκλους
που περνάει τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια ενοποίησης της Ευρώπης. Άρα δεν είναι καθόλου δεδομένο. Έχουμε δυνάμεις οι οποίες εύκολα χαρακτηρίζονται ως λαϊκιστικές. Στην πραγματικότητα είναι δυνάμεις οι οποίες είναι πολιτικές δυνάμεις κατά του ενοποιητικού χαρακτήρα της Ευρώπης. Και εξάλλου ενόψη και αυτό. Εθνικιστικές, αλλά ταυτόχρονα είναι κατά της ομοσπονδιοποίησης Ευρώπης. Σίγουρα, αλλά και ενόψη των ευρωεκλογών. Και πριν πάμε στο δύσκολο αποτέλεσμα που πολλοί αναμένουν τον Μάιο του 2019. Επηρεάζει όμως την υλοποίηση. Σίγουρα, ήδη ο Εμμανουέλ Μακρόν, ενόψη των εκλογών, αντίκειται στην όποια διεύρυνση, προκειμένου να μην δώσει αέρα στα πανιά στην Λεπέν και στους λοιπούς ευρωσκεπτικιστές ανά την Ευρώπη. Άρα ήδη επηρεάζει το κλίμα. Συνεπώς συμφωνούμε. Και καταλαβαίνετε ότι αν ενισχυθούν οι εγώ τις προτιμώ να τις χαρακτηρίζω αντιευρωπαϊκές δυνάμεις. Ωραία. Και αναθεωρητικές των ευρωπαϊκών συνθήκων και στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό, γιατί έχουμε τόσα πολλά να πούμε για τα της συμφωνίας. Θα έχουμε επιβράδυνση της εφαρμογής της συμφωνίας. Επιβράδυνση. Το δεύτερο επίπεδο είναι στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήμουν εκεί το 1993, όταν μετά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, πραγματικά σας λέω ότι θεωρώ μια πρότυπο διπλωματικής προσπάθειας το 1993 επί πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον Μιχάλη Παπακωνσταντίνου. Τον Μιχάλη τον Παπακωνσταντίνου και τον Γιώργο τον Παπούλια. Έτσι. Ναι. Ένας άνθρωπος. Και οι τρεις έχουν φύγει από τη ζωή. Και ο Παπούλιας ο Γιώργος και ο Μιχάλης Παπακωνσταντίνου είχαν μια καταλυτική παρουσία στις διαπραγματεύσεις. Πετεύθη. Τι πετύχαμε τότε. Μια χώρα, η Ελλάδα. Επιβάλλει. Η οποία δεν ήταν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, όχι μόνιμο μέλος, δεν είμαστε καν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, να πείσει, κύριε Κερίδη. Η Ελλάδα έπεισε. Δεν επέβαλε ούτε στη Ρωσία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στη Γαλλία. Με τη βοήθεια του Μιτεράν, βέβαια, που έπαιξε το ρόλο του. Ναι. Ο Μιτεράν έκανε στις αρχές, ήταν το πρώτο μεγάλο διπλωματικό λάθος του Γλυγκόροφ. Αρχές του 1993 έκανε την πρόταση για διαιτησία με τον Ρολάν Ντιουμά, την οποία απέρριψε αμέσως ο Γλυγκόροφ. Το μας έδωσε μια μεγάλη διπλωματική ανάσα και ορισμένα βραχυπρόθεσμα διπλωματικά ωφέλη τα οποία αξιοποίησαμε. Άρα και τότε επιβάλαμε ένα άλλο όνομα. Επιβλήθη για πρώτη φορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ένα άλλο όνομα. Συνεπώς, εγώ επειδή έχω μελετήσει πολύ προσεκτικά τη συμφωνία και έχω μετάσχει των διαπραγματεύσεων για πάρα πολλά χρόνια των προηγουμένων κειμένων, θα έλεγα ότι έγινε μια πραγματικά σοβαρή προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Το αποτέλεσμα όμως περιέχει ορισμένες αφήνει περιθώριο για συγχύσεις. Εγώ δεν μπαίνω στην κατηγορία των εύκολων κατηγοριών, αλλά, να κατηγορούμε ένας τον άλλον, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για σύγχυση. Το σημαντικότερο για μένα στη στιγμή αυτή δεν είναι η αντιπαράθεση που υπάρχει στην Ελλάδα για το ζήτημα της γλώσσας και της εθνότητας, είναι η σαφώς διαφορετική ανάγνωση μιας συμφωνίας που ακόμα είναι ενωπίτομελα, έχει το ενωπότο μελάνι επάνω, για το ζήτημα των ταυτοτικών στοιχείων γλώσσας, εθνότητας, κάθετος υπηκότητας. Που δεν φαίνεται να κλείνει. Δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την Ελλάδα. Επίσημη αντίδραση. Και επίσημη αντίδραση έχει δύο μορφές. Προφορικές ανακοινώσεις των αρμοδίων υπουργών, όχι άλλων που δεν έχουν ή γραπτά έγγραφα προς την άλλη πλευρά και ταυτόχρονα προς τον ΟΗΕ. Όσο αυτό δεν γίνεται, τόσο θα είναι δυσκολότερο στο μέλλον για οποιαδήποτε κυβέρνηση, για οποιαδήποτε υπουργό εξωτερικών, να εγκαλέσει την άλλη πλευρά εγώ για παραβίαση συμφωνίας. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικός και όχι, καλά κάνετε και έτσι πρέπει να είσαστε ως διπλωμάτης. Δεν πολιτικά ντίζετε και δεν έτσι κραυγάζετε, αλλά ωστόσο μιλάτε για μια υποχώρηση, να πούμε, και ενδεχόμενη σύγχυση και πρόβλημα που θα το βρούμε στο μέλλον δεν κλείνει το θέμα. Μια νέα φάση. Όταν δύο πλευρές τους τελευταίους 2,5 μήνες έχουν διαφορετική ανάγνωση μια συμφωνία η οποία υπεγράφει πρόσφατα, η συμφωνία των Πρεσπών για το ζήτημα της γλώσσας και της nationality, η οποία είναι ηθαγένεια, σωστό, αλλά είναι επίσης η κοινότητα και είναι και η υπηκότητα. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, και είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, αλλά δεν μπορώ παρά να σας την κάνω. Αν ήσασταν εσείς σύμβουλος του όποιου πρωθυπουργού και ερχόταν αυτό το κείμενο προς υπογραφή, τι θα συμβουλεύατε τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον όποιον Έλληνα πρωθυπουργό, να προχωρήσει ή να το ξανασκεφτεί?
Εγώ, κύριε Κερίδη, σας απαντώ ευθέως. Η δική μου, αν θέλετε, ως διπλωμάτη, ως πολίτη καταρχήν, έτσι. Αυτή είναι η πιο βαριά ιδιότητα που έχουμε. Είναι οι πολίτες που είμαστε το έμβριο πυρήνας του συστατικού μιας κοινωνίας, ενός κράτους, ενός έθνους. Ως πολίτης δεν έχω πάψει εδώ και 12 μήνες δημόσια και από το δικό σας εδώ κανάλι, δημόσια, να κάνω έκκληση, όχι έκκληση, έκκληση προς την κυβέρνηση να συνοηθεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι έχω ζήσει από μέσα τις ανατροπές κυβερνήσεων για αυτό το θέμα και έχω ζήσει και ανατροπές κειμένων τα οποία ήσαν πολύ κοντά συμφωνία. Συνεπώς δεν είμαι κάποιος ο οποίος εκ των υστέρων καιροσκοπεί επικρίνοντας το ένα ή β' σημείο της συμφωνίας γλώσσα. Εκείνη η αχίλιο στένα είναι το ζήτημα της γλώσσας. Σας καλούσε λοιπόν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να τον συμβουλεύσετε και να του. Τι σας ρωτούσε, τι σαν αντιπολίτευση. Θα ήταν προτιμότερο να μας καλούσε όσους είχαμε ασχοληθεί, όχι εμένα. Άνθρωποι με τεράστια εμπειρία. Καλά, η διαπραγμάτευση έγινε εγκρυπτό, δεν υπάρχει αμφιβολία και ήταν τελείως προσωπική. Αυτό κατηγορείται γι' αυτό ο Νίκος Κοτζιάς. Άνευ Υπουργείου Εξωτερικών, άνευ Υπουργικού Συμβουλίου, άνευ Βουλής, άνευ Δημοσιότητας. Όποιος νομίζει ότι όλα είναι γραμμένα σε κάποιο τηλεγράφημα, σε κάποιο έγγραφο ή σε κάποιο αρχείο, κάνει μεγάλο σφάλμα. Διότι πάρα πολλά πράγματα έχουν συζητηθεί, έχουν γίνει, έχουν προταθεί, έχουν απορριφθεί, χωρίς αυτό να φαίνεται. Λοιπόν, στην ουσία όμως, τι θα συμβουλεύατε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης ή τον πρωθυπουργό? Είναι καλή ή κακή? Να προχωρήσω ή να μην προχωρήσω? Να τη στηρίξω ή να μην τη στηρίξω? Να την ψηφίσω? Από το 1993, οι θέσεις της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας και του κυρίου Νίμιτς, του ιδίου, δημόσια διατυπωμένες και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και δημόσια, ήταν σαφείς. Το είπε ο κύριος Νίμιτς και τον Απρίλιο στα Σκόπια και εδώ. Ότι τα ζητήματα που αφορούν ταυτότητα, γλώσσα, ηθαγένεια, υπηκότητα, ηθαγένεια, κάθετος, υπηκότητα, εθνικότητα, δεν αποτελούν μέρος διαπραγμάτευσης. Άρα, η γραμμή ήταν ότι δηλαδή, η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει στην άλλη πλευρά το πώς θα λέγονται. Μάλιστα. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει, περάσει λοιπόν, το όριο αυτό και έχουμε πάει σε ένα άκρο που η Ελλάδα και οι άλλοι αναγνωρίζει γλώσσα και επίσης ηθαγένεια, υπάρχει επίσης κάθετος υπηκότητα και... Εδώ λέτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν έχει προσεχθεί, ότι να το πω λαϊκά, πήγαμε για μαλλί και βγήκαμε κουρεμένοι. Δηλαδή ενώ η Ελλάδα ήθελε να επιβάλλει σύνθετη ονομασία και στα παράγωγα του ονόματος, αυτή ήταν που ήθελε να διαπραγματευτεί το συνοδευτικό πακέτο, όχι μόνο δεν το πέτυχε αυτό, αλλά αντιθέτως το έδωσε όλο αυτό το πακέτο, γλώσσα, ηθαγένεια, υπηκότητα, εθνικότητα στην άλλη πλευρά. Καλύτερα να μην είχαμε καθόλου διαπραγματευτεί αυτό το ζήτημα, να είχαμε μείνει στο όνομα του κράτους και να μην υπήρχε. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Σε αυτό το δοκίμιο, αυτό που λέγω είναι ότι είχαν υπάρξει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες είχαμε χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης του διακεκριμένου βαλκανιολόγου, του Βαγγέλη του Κουφού. Έτσι, προεδρευτεί γνώμονα, στον οποίο θεώρησα υποχρέωση μου να αφιερώσω αυτό το δοκίμιο, διότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος χτύπαγε, μιλούσε για μακεδονικό όταν κανείς δεν έδινε σημασία και προσοχή. Θέλω να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα και στα γεωστρατηγικά, να δούμε λίγο. Μου επιτρέπετε να έρθω στο θέμα της γλώσσας. Βεβαίως. Είναι ορθό ότι η διάσκεψη του ΟΗΕ το 1977, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Αθήνα, μεταξύ των άλλων γλωσσών της πρώην Ιουγκοσλαβίας, αναφέρει και τη μακεδονική. Όπως είναι σωστό επίσης ότι πολλές χώρες και στην Ελλάδα και κάναμε λόγο για τη σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας. Έτσι είναι. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη διαφορά, κύριε Κερίδη. Από το 1991, 8 Σεπτεμβρίου του 1991, όταν η χώρα κήρυξε την ανεξαρτησία της μετά από το δημοψήφισμα με αυτό το σύνταγμα, το οποίο ήταν όλο αλυτρωτισμό και γι' αυτό το σύνταγμα των 20 σελίδων σήμερα είναι ένα σύνταγμα το οποίο έχει δεκαπλάσιο όγκο και έχει αναθεωρηθεί 30 φορές. Συνεπώς δεν είναι ορθό ότι μέσα σε 25 χρόνια. Ότι για πρώτη φορά αναθεωρείται τώρα. Όχι. Όχι. Συνεπώς το ζήτημα της ονομασίας της χώρας πάγωσε, μάλλον ανετράπη και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που είναι το μόνο παγκόσμιο συλλογικό όργανο ασφάλειας, ευάπτησε προσωρινά αυτό το κράτος. Αλλά για τη γλώσσα κάτι θέλατε να το ολοκληρώσετε? Για τη γλώσσα πρέπει να σας πω ότι από το 1991, όταν έγινε η χώρα ανεξάρτητη, καμία ελληνική κυβέρνηση, όποιος
θα είμαι ευτυχής, μάλλον θα ήθελα κάποιος να με διαψεύσει. Κανένας διαπραγματευτής, κανένας υπουργός εξωτερικών, κανένας πρέσβης, κανένας διπλωμάτης δεν είχε αποδεχθεί ούτε διμερώς, ούτε σε οποιοδήποτε πλαίσιο την μακεδονική γλώσσα ή μακεδονική εθνότητα. Άρα από το 1991 άλλαξε η πολιτική στάση της διεθνούς κοινότητας και βεβαίως και της Ελλάδος. Όχι μόνο αυτό. Αν κάπου υπάρχει Macedonian language ή Macedonian nationality, ethnicity, αυτό ήταν απλά διότι δεν μπορούσαμε εκεί να πετύχουμε το στόχο μας. Άρα δεν είναι σωστή βάση να υπερασπιζόμαστε ως Ελλάδα. Οι τη Σκοπιανοί έχουν καλά, ναι, ναι. Πολύ σωστά αλλά το κάνουν να... ως Ελλάδα ότι απλά τα δικά τους επιχειρήματα, χρησιμοποιήσαμε ναι. Κάτι το οποίο ήταν ίσχυπη. Είναι ένα ακόμα σημείο με το οποίο διαφωνείτε από ό,τι καταλαβαίνω με την κυρία Αναγνωστοπούλου και την κυβερνητική ανάγνωση της συμφωνίας. Η κυρία Αναγνωστοπούλου έχουμε... θα ανέβησε πολύ ωραία, ναι, θα έλεγα από την πλευρά της. Κάποιοι έχουμε... άλλοι ίσως χρειάζεται να έχουν... Έχουμε χάσει την αίσθηση του μέτρου. Ωραία. Έχουμε μία ανταπόκριση από τα Σκόπια που δυστυχώς δεν μπορούμε να παίξουμε, που προβλέπει αποτέλεσμα κτλ. Με έναν καθηγητή διεθνών σχέσεων και πολιτικής επιστήμης εκεί, τον Ζώανα τον Λιλιεύσκη, γνωστό και σε εσάς. Δυστυχώς ο χρόνος τρέχει. Φαίνεται, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, ότι η συμφωνία πάει να περάσει από τον λαό, με μεγάλη αποχή μένα, αλλά με μια επικράτηση του ναι. Η πληροφορία δικιά μου μιλάει ότι θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το momentum αυτά για να αυξήσει την πλειοψηφία. Αυτές, όλες ναι. Αυτές οι εκδοχές, ναι. Η ελληνική πλευρά, τελεία γνώση όλων αυτών των σενάριων. Ναι. Πριν υπογράψει. Θέλω τη δικιά σας εκτίμηση και το επόμενο στάδιο. Κοιτάξτε, για το αν θα ολοκληρωθεί η επικύρωση. Δεν είμαι μάντης και θα έλεγα ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν αποτύχει σε όλη την Ευρώπη για όλα τα δημοψηφίσματα. Έτσι του δημοσιοφύλματος του 15 περιλαμβανομένου, αλλά και για τον Brexit παντού. Συνεπώς θα ήταν χρήσιμο, σκόπιμο χρήσιμο, να είμαστε επιβλητικοί εκεί. Ο δημόσιος θέλω να σας πω είναι ότι το άρθρο 73 του συντάγματος της γειτονικής χώρας προβλέπει ότι ένα σύνταγμα είναι έγκυρο, μία μάλλον ένα δημοψήφισμα είναι έγκυρο, εάν ψηφίσουν τουλάχιστον οι 50 συν ένας, το 50% είναι ένας των εγγεγραμμένων. Το θεωρώ πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Συνεπώς, το ναι από αυτούς που θα ψηφίσουν θα υπερέχει, προεξοφλώ θα υπερέχει. Αλλά η εποχή... Αλλά ο κύριος Ζάεφ θα σταθεί στο ναι, και ότι από αυτούς που ψήφισαν είναι το ναι, ενώ το ΒΜΡΟ και κυρίως ο πρόεδρος Ιβάνοφ θα πει δικαιώθηκα. Ναι. Βέβαια, το δημοψήφισμα δεν έχει διενεργηθεί. Είναι συμβουλευτικό. Ναι, δεν διενεργείται με αυτή τη διάκριση όχι. Του συντάγματος, αλλά με ειδικό νόμο ο οποίος ψηφίστηκε. Ναι, δεν είναι δεσμευτικό, είναι συμβουλευτικό και θα πούνε τα διάφορα που θα πούνε. Κοιτάξτε, τα διαδικαστικά είναι τα ίδια. Κύριε Μαλιά, θα σας έχουμε ξανά πίσω, γιατί πολύ. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε το ζήτημα. Θα έρθει η μπάλα και προς την εδώ μεριά, υποθέτω. Και 2 Οκτωβρίου έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου. Με εκπροσώπους από όλο το χώρο. Τον χώρο. Είναι βεβαίως είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος που έκανε τη χαρά και τη μοίρα να γράψει έναν πρόλογο στην πραγματικότητα, ένα πλήρες δοκίμιο. Είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο εκπρόσωπος για το θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο καθηγητής ο Χάρης ο Μπαμπούκης που έντυσε νομικά την συμφωνία. Είναι ο Μίλτος ο Κύρκος. Συντονίζει ο Παύλος ο Τσίμας και βεβαίως θα μιλήσει τελευταία, υποθέτω θα εκφράσει τις απόψεις της διεθνούς κοινότητας και του Λονδίνου η Κέιτ Σμιθ, η Βρετανή πρέσβη. Την οποία είχαμε εδώ στην εκπομπή. Μιλάει πολύ καλά. Γίνεται στη στοά του βιβλίου. 6,5 ώρα στοά του βιβλίου την 3η 2 Πολύ ωραία. Και βέβαια το βιβλίο αυτό για όσους θέλουν να εμβαθύνουν, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, του Αλέξη Μαλιά από τις εκδόσεις Σιδέρη εδώ στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Θα είμαστε και πάλι κοντά μας σύντομα. Να είστε καλά. Εδώ τελειώσαμε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή με τα αποτελέσματα δημοψηφίσματος και ό,τι άλλο προκύψει διεθνώς. Να είστε καλά.